Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις που έκανε ο οικαστικός Κώστας Τσόκλης, αναφερόμενος στην πανδημία του κορονοϊού. Ο Κώστας Τσόκλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ Art Week, απαντώντας σε ερώτησεις σχετικά με το πώς νιώθει με την πανδημία του κορονοϊού. Ο Κώστας Τσόκλης είπε χαρακτηριστικά: «Έχω ένα είδος απογοήτευσης και θυμού για το πώς φέρθηκε η κοινωνία στις διαφορετικές ηλικίες. Δηλαδή, ένα μωρό παιδί το θεωρούμε άξιο να ζήσει, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι βόδι όρθιο ή είναι άνθρωπος που έχει μια αξία. Ένας γέροντας ξέρουμε ποια τι ψάρια έπιασε στη ζωή του, εγώ, αν ήταν να σώσω έναν άνθρωπο στην ηλικία μου, που ζει ακόμα και δεν τα έχει χάσει, παρά ένα παιδί που δεν ξέρω τι θα γίνει, θα σώζα τον γέροντα, γιατί να το ρισκάρω, ο άλλος είναι μια πραγματική αξία αναγνωρισμένη». Σχετικά άρθρα, κορονοϊός Κέρκυρα, η Περαιονόβια 102 ετών ξεπέρασε τον ιό και εξήλθε υγιής από το νοσοκομείο. Έλαβα 28/11/2020, 21 και 18, όπως με ενοχλεί το ότι οι νέοι αναλαμβάνουν να με προφυλάξουν. Αν υπάρχει ένας νέος που εντάξει είναι πιο έξυπνος από εμένα, πιο δημιουργικός, πιο χρήσιμος στην κοινωνία, να με προφυλάξει. Αν όχι, να τον προφυλάξω εγώ, δεν θέλω την αγάπη του, δεν θέλω αυτό που έγινε στη Γαλλία, που άφηναν τους γέροντες και πέθαιναν μέσα στα γυροκομεία και στην Ιταλία που διαλέγανε αυτός θα ζήσει και ο άλλος θα πεθάνει. Μα με ποιο δικαίωμα, σκοτώνεις τον Πικάσο για να ζήσει η κυρία Μαρία, μα χίλιες φορές θα σκοτώσω την κυρία Μαρία, αν χρειαστεί. Βεβαίως εγώ και η κυρία Μαρία θέλω να ζήσει, αλλά αν μπει το πρόβλημα δεν θα σκεφτώ αν η κυρία Μαρία είναι 17 χρονών και ο Πικάσο είναι 84. Αυτό με ενόχλησε πολύ, αυτός ο διαχωρισμός των ηλικιών, αυτή η αυθαίρετη απόφαση που πήραν κάποιοι απρόσωποι, πρόσθεσε ο οικαστικός. Πηγή, η εφημερίδα.gr, https://www.eefemerida.gr/Ελλάδα/Κώστας/Τσόκλης/δήλωση/για/κορονοϊό.